ταξίδι στο Άγιο Όρος είναι μια σπάνια και μοναδική εμπειρία. Με το τηλεοπτικό συνεργείο ξεκινάμε το ταξίδι στα άδυτα των ερημητών. Σπάνιες εικόνες και μοναδικές μαρτυρίες από τους συχαστές του κελιώτικου μοναχισμού. Ξεκινήσαμε από την Ουρανούπολη ή όπως το λένε προσκυνητές και μοναχοί, το λιμάνι του ουρανού, λίγο πριν την ανατολή του ήλιου, για να βρεθούμε ξανά στο περιβόλι της Παναγίας. Εκεί ανοίγει η πόρτα που μας οδηγεί σε μια άλλη διάσταση. Εκεί όπου θα ζήσουμε μερικές στιγμές από τον κόσμο των μοναχών, έναν κόσμο πολύ άγνωστο σε εμάς. Ο δρόμος μας ανοίγει από τον Γέροντα Γαβρίλ, από το κελί του Αγίου Χριστοδούλου του Εν Πάτμο του Αγίου Όρους. Παρά την επιβαρημένη υγεία του, μας δίνει με χαρά την ευχή του. Σε ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία και που μας δέχτηκες. Εγώ ευχαριστώ για τις ευλογίες που φέρατε. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας. Μαζί με όλο το ελληνικό λαό και όλο τον κόσμο, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του Κυρίου μας. Ευδούλε αγαθέ, είσαι στην χαρά του Κυρίου σου. Συνεχίζουμε το τηλεοπτικό συνεργείο για να συναντήσουμε τον πατέρα Δαμασκηνό, ερημίτης που βρήκε καταφύγιο σε μια απομακρυσμένη γωνιά του Άθωνα για προσευχή και μετάνοια. Το Άγιο Όρος είναι ένας χώρος μετανοίας, όπου έρχεται κανείς εδώ με κάλεσμα του Θεού. Δεν έρχεται επειδή του αρέσει ή επειδή έτσι του κάπνισε. Γιατί χωρίς κάλεσμα από το Θεό δεν μπορεί να αντέξει κάποιος. Πώς συμβαίνει αυτό το κάλεσμα? Αυτό είναι μια προσωπική εμπειρία από τη χάρη του Θεού, που σε τραβάει με πάρα πολύ αγάπη ο Θεός και σε κόβει από τον κόσμο. Πώς έρχεται? Αυτό έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει μετάνοια, αλλά να έχεις προαίρεση για την αλήθεια, για να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός. Και όταν δει ο Θεός καλή προαίρεση, μπορεί να σε καλέσει. Ο τρόπος ζωής των μοναχών στα κελιά δεν είναι μόνο ιδιαίτερος, είναι και δύσκολος. Ο γέροντας Νικήτας εκαταβιώνει στην Παναγία την Πορταΐτισσα, χτίζοντας το κελί του πέτρα-πέτρα μαζί με τη συνοδεία του, τον πατέρα Μόδεστο. Ο γέροντας είναι εξακουστός για το διακόνημα του μάγειρα. Που λέμε ότι κάποιος για να γίνει μοναχός πρέπει να δεχτεί να ζήσει μέσα του αυτή τη θεϊκή φλόγα. Δηλαδή, πώς ένα ζευγάρι ερωτεύεται και νιώθει αυτόν τον έρωτα που όλα γύρω του ισοπεδώνονται χάρη σε αυτή την αγάπη, έτσι κι εμείς αυτή την αγάπη στο Θεό. Αν δεν αισθανθείς αυτή την αγάπη, δεν μένεις στα γνώρις με τίποτα. Εσείς επειδή πηγαίνετε για μαγειρική εκτός μοναστηριού, εκτός κελιού. Εκτός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, ναι. Και παρακολουθούμε την εκπομπή της Ζήνας. Και μας έκανε εντύπωση γιατί όταν βλέπουμε ανθρώπους ευαίσθητους που χαμογελάνε και δακρύζουν εύκολα, αυτό λέει κάτι για μας. Λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μέσα του Θεό. Ο ευαίσθητος άνθρωπος που θα χαμογελάσει και θα δακρύσει, έχει μέσα του Θεό. Και με τον Γιώργο τον Καραϊβάση που όταν έγινε το συμβάν, εμείς και μνημόσυνο το κάνουμε εδώ πέρα και το μνημόνιμο κάθε μέρα, σε κάθε ακολουθία. Χωρίς να ξέρουμε τον άνθρωπο, ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος στη δουλειά του ήταν σωστός. Δεν προκαλούσε, δεν ήταν διακριτικός. Ήταν σαν ένα λιοντάρι που θα κινηθεί διακριτικά. Ο δρόμος για την έρημο του Αγίου Όρους και το ησυχαστήριο του Αγίου Μινά μακρύς και δύσβατος. Κάνουμε μια στάση στο αγίασμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και πίνουμε από το νερό που είναι όπως λένε θεραπευτικό. Συναντάμε τον ιερομόναχο Ιωσήφ, είναι ο μοναχός που ανεμεί στη Γαλανόλευκη χαιρετώντας τους σικάρους μας. Μας ζητάει ευγενικά να έχει μια διακριτική παρουσία στην εκπομπή. Δεν τον νοιάζει να φανεί ο ίδιος, αλλά πιο πολύ να ακουστεί το μήνυμά του. Ένα μήνυμα ενότητας και ειρήνης. Από μικρό παιδί είχα αυτή την αγάπη για όλους τους λαούς. Και είναι χαρακτηριστικό κάτι που ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και απαντά ο ίδιος. Και τι λέει? Χριστέ μου, τι έκανες επάνω στο Σταυρό? Να λέει, μέσα σε αυτή την νοητή αγκαλιά έβαλα όλα τα έθνη. Όλους θέλει να τους σώσει. Πρέπει να αγαπούμε όλα τα έθνη εξίσου. Έτσι. Στο Άγιο Όρος, ύλη και πνεύμα λουαγιάζονται. Είναι το μέρος που ευλογία έχει ένα διαρκές παρόν.
Πατέρα Πάτη, είσαι αγιορείτης μοναχός πόσα χρόνια? Είμαι αρκετά χρόνια, επειδή είμαι και λειτουργός ιερομόναχος. Δεν σκεφτόμαστε πόσα χρόνια είμαστε εδώ, αλλά το τι κάνουμε. Αγιαζόμαστε εδώ στο περιβόλι. Θυμάσαι όμως πότε ήρθες στο Άγιο Όρος? Θυμάμαι το 1974, είμαστε σχολή στην Αθωνιάδα. Όταν όμως κάνεις τα καλογερικά, τις ακολουθίες, ό,τι χρειάζεται να κάνει ο μοναχός και ιδίως σαν λειτουργός, να ξυπνήσω τα μεσάνυχτα, να πάω να λειτουργήσω, νιώθω χαρά. Νιώθω αυτή η λειτουργία είναι ανανέωση μέσα μου. Δεν νιώθω ότι είμαι γεροντάκι. Μα εδώ, δεν είσαι γεροντάκι. Ναι, μπορεί να το λένε κάποιοι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να είμαι έτσι πάντοτε χαρούμενος, τουλάχιστον μέχρι να επιτρέψει ο καλός Θεός να είμαι εδώ σε αυτή τη ζωή, να είμαι πάντοτε λειτουργός και χαρούμενος. Στο κουτλουμουσιανό κελί του Τιμίου Προδρόμου, ο ιερομόναχος Αναστάσιος διακονεί ζωγραφίζοντας, γράφοντας και καλλιεργώντας τον κήπο του κελιού. Οι ιστορίες του γεμάτες θρησκευτικό συνέστημα και καθαρές σατυρακή του. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Με υγεία. Εδώ στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, όπου και αν έχουμε πάει, σε όποιο κελί, σε κάποια μονή, πάντα στον προσκυνητή είναι η πρώτη εικόνα, είναι αυτό το κέρασμα. Είχαμε πάει σε έναν πατέρ Γιάννη μια φορά, πατέρ Ιωάννη. Ένας πολύ καλός παππούς, ας πούμε, γύριζε εδώ στις καριές παλιά με ένα καλάθι. Ναι. Και ό,τι είχε ο καθένας, το έβαζε μες στο καλάθι. Δεν έλεγε ούτε δώστε μου, ούτε μη μου δίνετε. Και πήγαμε και πω, πω, λέει, προχθές μου δώσανε ένα λουκούμι και χθες, λέει, το έφαγα. Τώρα τι θα σας κεράζω. Τόσο καλός. Και τι έκανε. Έβαλε σε ένα ντενεκάκι της κονσέρβας από το γάλα του νου νερό, ναι, και έκοψε και από τον κήπο ένα κλαδί βασιλικό. Συγκινούμε που το λέω. Ναι. Και μας κέρασε αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν η καρδιά τόσο μεγάλη, ας πούμε. Αυτό ψάχνουμε κι εμείς σήμερα να βρούμε που στις μέρες μας λείπει. Και η κατάθλιψη λένε, ας πούμε, ότι είναι μια αρρώστια που αν πάρει δυο χάπια θα περάσει. Δεν περνάει η κατάθλιψη, έτσι. Πώς περνάει? Με την αγάπη. Με την αγάπη. Άμα δεν αγαπάς, βλέπεις ο Χριστός, ας πούμε, έκανε καλά. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είναι λογικό να συμβεί. Έκανε καλά όλους αυτούς, ας πούμε, που ήταν χάλια. Και ούτε χάπια τους έδωσε, ούτε αυτά. Απλώς ήθελε, είναι αυτό που μας λείπει ο Χριστός.